Είναι Τρίτη και είναι ώρα για ακόμα ένα κάτω πράξη με το Χρόνι τον Τάγιο και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Πάμε λοιπόν σήμερα σιγά σιγά, γρήγορα γρήγορα. Ναι, επιστρέφουμε μετά από 2 εβδομάδες έτσι απουσίας, να πούμε, για έκτακτους λόγους υπήρχε πρόβλημα, ναι. Αλλά όλα καλά, είμαστε εδώ, όπως μας ξέρετε. Ακμέι, σχετικό είναι αυτό, ερωτηματικό, γιατί εδώ το παιδί πνίγεται δίπλα μου. Α, δεν πειράζει, εντάξει. Λοιπόν, και πάμε στη σημερινή. Είναι από τις λίγες φορές που τα θεματάκια που επιλέξαμε δεν είναι πολύ πλούσια. Δεν έχουμε τεράστια ποικιλία. Δεν έχουμε πολλά πράγματα που διαδραματίζονται στην πόλη μας, στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Ναι, κοίταξε. Θα διαφωνήσω εν μέρη. Ναι. Στο ότι δεν έχουμε πολλά που διαδραματίζονται, γιατί έχουμε. Απλά είναι εξής παρασκηνιακά. Είναι όλα off the record. Ναι. Πηγαίνουν προς τον gossip, ας πούμε. Ναι. Και όχι τόσο στο real life. Δεν ανήκουν στο τομέα της καθαρής ενημέρωσης. Ναι. Πιο πολύ ναι. Το small talk που γίνεται από πίσω. Έτσι, έτσι. Και έχουμε αρκετό στην πόλη. Έχουμε πάρα πολύ. Και το έχουμε εδώ και κανένα δίμηνο. Το τελευταίο δίμηνο κλιμακώνεται, ας πούμε. Εντάξει, μπορούμε να πούμε ότι μετά το καλοκαίρι, ναι. Αφού γυρίσαμε, βοήθαμε σήμερα γιατί βλέπεις ότι δεν πάει καλά το πράγμα. Γενικότερα από το καλοκαίρι έχουν ενταθεί όλες οι φημολογίες, όλες πολλές φημολογίες. Ιδιωτικές συναντήσεις. Ιδιωτικές, όσες συναντήσεις συνεργασιών, θα λέγει κανείς. Βέβαια, αυτά. Ξέρεις, υπήρχε ένα κουτσομπολιό από προηγούμενους μήνες. Δηλαδή για κάποιους ακουγόταν ότι ξέρεις τι αυτός θέλει να συνεργαστεί με τον Τάδε και να πνίξετε τον πόνο σας έλεγε. Δηλαδή είχαμε μπόλικο υλικό και από πριν το καλοκαίρι. Το θέμα είναι τι από όλα αυτά που γίνονται θα πραγματοποιηθούν όντως, θα γίνουν όντως πράξη. Έτσι την αλήθεια βασικά. Γιατί δεν υπάρχει ουσιαστικός λόγος να αναγνώμαστε σε φημολογίες. Ακριβώς. Σε σενάρια που μπορεί ποτέ να μην πραγματοποιηθούν, ποτέ να μην υπήρξαν αληθινά σχέδια για αυτά. Βέβαια, να σου πω κάτι. Εμένα με ενοχλεί λιγότερο το gossip που γίνεται, φημολογίες, ποιος μπορεί να συνεργαστεί με ποιον, τι γίνεται κτλ. Και με ενοχλεί περισσότερο το ότι κάποιοι που έχουν κάτι στο μυαλό τους ή το έχουν κάνει, αρέσκονται στο να κάνουν κάτι πυροτεχνήματα, δηλώσεις, ας πούμε, αλλά χωρίς να λένε κάτι στην ουσία της εστί. Αυτό, ναι, παιδί. Εγώ πάω. Εγώ είμαι εδώ. Ή εγώ θα συνεργαστώ με τον Τάδε. Και κάτι, ξέρεις, κάτι φούμαρα, βλέπω κάτι ποσταρίσματα, κάτι, ναι. Ήταν σε κάθε περίπτωση. Τον gossip αυτό καθ' αυτό, ειδικά σε τέτοιες περιπτώσεις και σε τέτοιες περιόδους, προβλεπτική. Σίγουρα προβλέπεται. Ναι. Εγώ το δέχομαι. Ναι. Αυτό που δεν δέχομαι και δεν μ' αρέσει να βλέπω είναι η παραπληροφόρηση. Ναι, απλά είμαστε ακόμα σε μια φάση που δεν ξέρουμε τι είναι πληροφόρηση και τι είναι παραπληροφόρηση. Δεν ξέρουμε. Και δεν ξέρουμε ποιος ρίχνει άδεια να πιάσει γεμάτα. Μπράβο, γιατί το καλλιεργούν και οι ίδιοι αυτό. Οι ίδιοι δηλαδή οι ενδιαφερόμενοι και εμπλεκόμενοι καλλιεργούν και την παραπληροφόρηση σε έναν βαθμό. Πάμε όμως στα δικά μας. Ναι. Πάμε να αφήσουμε τα περί φημολογιών περί της επόμενης μέρας. Να πάμε σε αυτά που γίνονται σήμερα. Αυτά θα επανέλθουμε πολλές φορές. Δυστυχώς. Όταν είναι επιβεβαιωμένα αυτά που θα έχουμε να σας πούμε. Όταν δεν θα κάνουμε κι εμείς αθελά μας παραπληροφόρηση. Αυτά που μπορεί τώρα να λέγαμε. Μέχρι στιγμής ποτέ δεν έχουμε κάνει. Ποτέ. Να το πούμε αυτό. Και πάμε σιγά σιγά να δούμε μία έντονη διαμάχη, παύλα διαμαρτυρία, που διαδραματίζεται αυτή τη στιγμή. Και κύριος υπαίτιος, για πολλωστή φορά θα πω. Δυστυχώς. Και βρίσκεται για ακόμα μία φορά άσχημα στο επίκεντρο, ενώ ο ρόλος του δεν είναι σε καμία περίπτωση αυτός. Φυσικά μιλάμε για το γραφείο τύπου του Δήμου Νέας Μύρνης. Ναι. Ένας, δεν θα το πω θεσμό. Όχι. Μία υπηρεσία ιδιωτική ιστοσελίδα. Ούτε υπηρεσία θα το πω. Εντάξει. Θα έπρεπε, ναι, θα έπρεπε ακριβώς, να το πούμε. Ακριβώς.
Αλλά. Τέλος πάντων, έχουμε αναφερθεί πάρα πολλές φορές στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο μέσο δεν χρησιμοποιείται όπως θα έπρεπε. Χρησιμοποιείται ψηφοδυτικά, χρησιμοποιείται. Καμιά φορά ακόμα και για παραπληροφόρηση, θα πω εγώ. Ναι, έτσι. Official παραπληροφόρηση. Σε σημαντικά θέματα. Μάλλον όχι παραπληροφόρηση. Προπαγάνδα. Εγώ θα το πω. Πληροφόρηση από τη μεριά που συμφέρει. Δεν είναι ολοκληρωμένη πληροφόρηση και αυτό ανάγεται σε ναι. Παραπληροφόρηση. Πες το πως θες, είναι προπαγάνδα. Και μιλάμε τώρα για θέματα βασικότατα. Θέματα ευημερίας της πόλης, θέματα ευημερίας ιστορικών σωματείων της πόλης. Αλλά το κύριο θέμα μας αυτή τη φορά με το γραφείο τύπου είναι ένα φαινόμενο που έχουμε παρατηρήσει στο παρελθόν. Το φαινόμενο, δεν μου αρέσει αυτή η λέξη, το φαινόμενο της φήμωσης των πολιτών και των δημοτών. Ναι. Είναι ένα πλέον καθημερινό φαινόμενο που τώρα έχει περάσει στο επόμενο επίπεδο. Κάνουμε level up σιγά-σιγά. Έτσι. Ναι. Από την απλή διαγραφή σχολείων, τώρα έχουμε περάσει σε οριστικά μπλοκαρίσματα χρηστών έναντι της συγκεκριμένης σελίδας, επειδή η συγκεκριμένη σελίδα και οι διαχειριστές της δεν αρέσκονται σε κάποια ίσως προσβλητικά ή πολύ απλά σε σχόλια που δεν συμφωνούν με το χαρακτήρα της ενίοτη της κάθε δημοσίευσης. Με το Χριστό μου δεν μπέρδεψες λοιπόν, σου πω την αλήθεια, αλλά εντάξει, πάμε παρακάτω. Προχωράμε. Κοίταξε. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο, όπως είπες, το έχουμε δει και στο παρελθόν. Γίνεται, επειδή την έχουμε ακούσει αυτή τη δικαιολογία, η δικαιολογία η... και επίσημη και ανεπίσημη του γραφείου τύπου είναι ότι και καλά, ας πούμε, κάποιος μπορεί να μιλήσει άσχημα ή ότι φωνάζουν, ότι βρίζουν, ότι κάνουν, ότι δείχνουν. Λυπάμαι που θα το χαλάσω λίγο τη σούπα, αλλά δεν παίζει αυτό που λέτε. Δηλαδή, το να λέει κάποιος, το να σε ρωτάει κάτι το οποίο σε ενοχλεί, το να λέει κάποιος κάτι το οποίο είναι αντίθετο ή είναι καυστικό και επικριτικό, δεν σημαίνει ότι βρίζει. Έτσι. Άρα δηλαδή, δεν, θέλω να πω ότι δεν στέκει και η δικαιολογία που έχουν χρησιμοποιήσει για το μπλοκάρισμα και τα λοιπά, δεν στέκει. Οπότε, ή θα είναι ένα, μια κλειδωμένη σελίδα που απλά θα βγάζει την ανακοίνωση. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Όποιος θέλει την πιστεύει, τη δέχεται. Όποιος θέλει, ελεύθερος, να έχει αντίθετη άποψη. Ή θα είναι μια ανοιχτή σελίδα προς όλους. Δεν μπορεί να έχεις μια σελίδα, υποτίθεται, να κάνεις, να υπάρχει το interaction με τους δημότες και σε αυτό το interaction με τους δημότες συγκεκριμένα όσοι έχουν αντίθετη άποψη ή δεν συμφωνούν ή εκθέτουν τα κακώς κείμενα να μπλοκάρονται. Δηλαδή αυτά δεν γινόντουσαν, τι να σας πω. Αυτά ήταν φαινόμενα που είχαμε στη Χούντα, ας πούμε. Η φήμωση, ξέρω εγώ, του τύπου και να λέμε μόνο τα καλά και αυτά είναι τα ωραία και έτσι είναι. Και, εντάξει, όχι μόνο στη Χούντα. Το έχουμε ζήσει και τα τελευταία χρόνια, αλλά τέλος πάντων αυτή είναι η δική μου προσωπική άποψη. Οπότε και η δικαιολογία αυτή δεν στέκει. Εκεί θέλω να καταλήξω. Εφόσον έχει γίνει η επιλογή το συγκεκριμένο μέσο να έχει επιλέξει να αποδέχεται την αλληλεπίδραση με τον κόσμο. Ακριβώς. Θα πρέπει με όλους. Να δέχεται έτσι κάθε σχόλιο. Το αν θα απαντάει είναι άλλο θέμα. Το αν θα απαντάει είναι επίσης μια συγκεκριμένη πολιτική την οποία πρέπει να ακολουθήσει, ναι, και να την εφαρμόσει το 100%. Ναι. Αν απαντάει σε έναν, οφείλει να απαντάει σε όλους. Αν δεν απαντάει σε κανένα, μπράβο του, είναι αυτό που έχει επιλέξει. Και εδώ θα σου πω και κάτι άλλο. Εφόσον, λοιπόν, πες ότι οποιοδήποτε έχει μια αντίθετη άποψη είναι λάθος. Και το γραφείο τύπου, το εκάστοτε γραφείο τύπου, οποιοδήποτε αρμόδιος έχει δίκιο και ξέρει τι του γίνεται και ξέρει τι και πώς. Βγες, απάντησε, δώσε τα δεδομένα, ανοιχτά, διάφανα και πες αυτό είναι, κύριε μου, έχετε λάθος. Να, γι' αυτό και γι' αυτό και γι' αυτό το και γι' αυτό το λόγο. Το να τον μπλοκάρεις, πάει να πει ότι
έχει δίκιο αυτός που μπορεί να σε κράζει, σε εισαγωγικά. Γιατί και δεν ξέρεις τι σου γίνεται και θες να κρύψεις πράγματα και πολλά άλλα, λοιπόν. Και δυστυχώς με τις μεθόδους που έχουμε αποκτήσει πλέον, κάθε προσπάθεια περί απόδειξης του αντιθέτου δικαιολογείται, καθώς σχόλια που έχουν διαγραφεί υπάρχουν. Ναι. Και είναι πολύ εύκολο να αποδείξεις τι έχει γίνει. Δεν υπάρχει θέμα περί... Όχι, δεν έγινε αυτό, παιδιά. Δεν έχετε δίκιο τελικά και εμείς δεν το κάνουμε αυτό. Καλά, υπάρχουν πάρα πολλοί κόσμος που έχει κρατήσει και... Είναι μετρημένα κουτιά. Έτσι, ναι. Εντάξει. Αυτό που με, πώς να σου πω, που με προβληματίζει είναι ότι είναι αργός ο ρυθμός ακόμα με τον οποίο το εμπεδώνουν οι δημότες. Πλέον, νομίζω ότι έχει αυξηθεί πλέον, αυτός ο ρυθμός. Ναι, πλέον έχει αυξηθεί και πλέον έχουν εκτεθεί, δηλαδή όλοι, ακόμα και οι δικοί τους, ας πούμε, να το πω έτσι, και οι δικοί τους ψηφοφόροι υποστηρικτές, έχουν καταλάβει ότι το κάνουν, δηλαδή ότι κάποιος χειρίζεται ένα δημοτικό όργανο, το οποίο είναι με τα δικά μας χρήματα, ας πούμε, των δημοτών, κάποιος το χειρίζεται για προσωπικό όφελος, για να προπαγανδίσει, για να κάνει προεκλογική εκστρατεία, για να σβήσει τις αντίθετες φωνές, για όπως θέλεις πες το, για όλα αυτά μαζί. Ακόμα και οι δικοί τους λοιπόν υποστηρικτές το έχουν καταλάβει ότι γίνεται. Το θέμα είναι, θα καταλάβουν κιόλας ότι πρέπει να το... πρέπει αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, να απομακρυνθούν από την... από τη δημόσια ζωή αυτού του τόπου. Ή θα επιμείνουν στο αυτό... προβληματικό στοιχείο, ας πούμε. Και αντίστροφα, ο χρόνος μετρά που λέγεται το τραγούδι. Ναι, εντάξει, σίγουρα, ξεκάθαρα. Σε ένα χρόνο από τώρα θα ξέρουμε. Θα έχουμε τις απαντήσεις. Ναι. Θα δούμε τι έχει καταλάβει ο κόσμος εκεί έξω. Θα δούμε τι έχουμε καταλάβει όλοι μας. Ναι, θα δούμε και πώς λειτουργεί κιόλας η τοπική κοινωνία. Γιατί, σου λέω, εγώ πιστεύω ότι και που το καταλαβαίνουν. Κάποιοι θα συνεχίσουν να υποστηρίζουν, ας πούμε, τους ίδιους ανθρώπους. Και δεν είναι μόνο αυτό το τομέα που έχουν γίνει πολλά λάθη. Για μένα πολιτικά εγκλήματα, θα το πω έτσι. Στην κλίμακα και στο σκέιλ εδώ το τοπικό. Είναι και άλλοι τομείς. Στην παιδεία, ας πούμε, έχουμε φοβερά προβλήματα. Εξακολουθούμε να έχουμε. Ναι. Και υποτίθεται όλοι όσοι ενεπλάκησαν και ήταν στο κομμάτι αυτό, ήταν όχι οι έμπειροι, ήταν φωστήρες. Ήταν η γκουρού. Και τις προάλλες, ας πούμε, παίζανε το τέταρτο με το πέμπτο, παίζανε ξύλο. Και δίπλα είναι το παιδικό σταθμός. Παρατημένος και αυτός, θυμάσαι, τότε με τα διαχωριστικά που βγάζανε, που δεν είχαν τα παιδιά αυλή, που είχαν όλα τα προβλήματα, ακόμα παρατημένα και αυτά, ακόμα οι υποσχέσεις. Αλλά το ακόμα πιο άσχημο είναι ότι, ειδικά στο συγκεκριμένο, ας πούμε, στο κομμάτι της παιδείας, ο κόσμος είχε αντιδράσει. Είχε πάει στο Δημαρχείο, είχε, να το πω έτσι με την άσχημη λέξη, είχε τραμπουκίσει τον τότε αντιδήμαρχο, και όχι μόνο τον τότε αντιδήμαρχο, και κανένα δυο που βγήκανε να το παίξουν ωραίοι και καλά, ηρεμήστε και τα λοιπά. Και παρόλο που τους είχαν τραμπουκίσει, βλέπεις ότι εξακολουθούσαν να είναι στο ίδιο μοτίβο. Οι ίδιοι άνθρωποι δηλαδή, ότι όλα είναι καλά, δεν τρέχει τίποτα, ηρεμήστε, εμείς είμαστε καλοί, σούπερ, wow, κάνουμε αυτό, εκείνο, σούπερ. Και γίνεται χαμός, δηλαδή δεν έχει γίνει τίποτα, τι να σας πω, μηδέν. Όπως και φέτος έγινε μια αντίστοιχη διαμαρτυρία με αφορμή την ανακοίνωση περί θέρμανσης του σχολείου που είχε γίνει. Και έγινε επίσης μια αντίστοιχη κινητοποίηση από γονείς έξω από το Δημαρχείο, στην οποία δεν γνωρίζω ακριβώς, επειδή δεν ήμουν παρόν τη συγκεκριμένη φετινή ημέρα, πώς εξελίχθηκαν τα πράγματα πραγματικά εκεί πέρα. Και όχι μόνο για τη θέρμανση, και για τα σχολικά έδια, θυμάσαι, που τους είχαν ζητήσει. Και λίγο καιρό μετά από αυτές τις επιστολές, είχαμε συναυλία στην πλατεία.
Είχαμε δρόμους έτσι που τρέχουμε και πλήρωνε ο κόσμος για να πάρει μπλουζάκια και μετάλλια. Όχι για κάτι άλλο, δηλαδή εντάξει. Ωραία κίνηση, δεν λέω. Απλά λίγο να παραθέσουμε και την αντίφαση αυτής της κατάστασης. Δηλαδή, στο Δήμο Νέας Μύρνης ζητάμε να κάνουν οικονομία στη θέρμανση. Στη θέρμανση. Στα σχολεία για τα παιδιά. Και ταυτόχρονα να κάνουμε κανένα εκατομμύριο εκδηλώσεις. Είναι θέμα προτεραιοτήτων που φαίνεται ότι είναι προτεραιότητα πλέον για τον καθένα μας. Ναι, παρόλα αυτά όμως θα δεις στον δρόμο κάποιους οι οποίοι θα το δικαιολογήσουν. Θα πούνε, α, όχι, εντάξει ρε παιδιά, είστε, ναι. Δεν ξέρω πώς. Το έχουμε σχολιάσει πολλές φορές. Το έχουμε σχολιάσει. Αυτό για μένα είναι ακόμα χειρότερο. Δηλαδή, ο υποστηρικτής αυτής της πολιτικής, οποιοδήποτε ψηφοφόρος επικροτεί μια τέτοια πολιτική, για μένα είναι ό,τι χειρότερο υπάρχει. Όχι, ναι, είναι χειρότερος από αυτόν που την εφαρμόζει. Είναι απλά από τον πολιτικάντη που θα την εφαρμόσει. Όλη αυτή η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Το να μην δίνεις βάση στην παιδεία. Νομίζω δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο πράγμα. Καλά, δεν είναι μόνο. Εδώ ξεφεύγει από την παιδεία. Είναι θέμα. Εδώ πάμε για. Δεν ξέρουμε πώς θα είναι τα παιδάκια μέσα στα σχολεία, ξέρω εγώ. Δηλαδή. Και τώρα, τι θα γίνει, ας πούμε, γιατί όπου να είναι θα έρθει κανένα. Έτσι, μασκούλες, κανένα κλείσιμο, κάμια πώς το λένε, τηλεργασίες, τηλεδιδασκαλίες. Δηλαδή θα ξαναπάμε σε τέτοιες καταστάσεις. Κοίτα, αφού δεν φτάσαμε. Τώρα, λες να το γλιτώσουμε. Τώρα να έχουμε εφαρμόσει κάποιο τέτοιο μέτρο, εγώ θεωρώ. Μακάρι. Ότι θα γλιτώσουμε. Μακάρι. Από την επανάληψη των ίδιων γεγονότων για ακόμα μια χρονιά. Μακάρι, τι να πω. Πάμε να περάσουμε στο θέμα υποψηφίων δημάρχων. Ναι, κοίταξε. Είναι ακόμα. Το άσχημο τώρα με αυτό είναι ότι είμαστε ακόμα στο μετέχμιο ή στο Inception. του gossip με τις πραγματικότητες. Εδώ πάλι φημολογείται ότι κατεβαίνουν καμιά δεκαριά. Δηλαδή στο τέλος ότι θα είναι ένα σωρό υποψήφιοι δήμαρχοι. Μάλλον. Ας αρχίσουμε από τα θεωρητικά δεδομένα. Ναι. Ας το δούμε μόνο τι έχουμε. Που έχουμε δει και μπορούμε να πούμε σχεδόν με βεβαιότητα είναι πως ο πρώτος που φαίνεται πως έχει κλειδώσει και έχει αποφασίσει ότι θα είναι και πάλι υποψήφιος είναι η ποιότητα ζωής του Γιώργου Κουντελάκη. Ναι. Είναι ο μόνος που okay. λέει και λέει. Ναι. Έτσι φαίνεται. Αυτό λέει τώρα. Ο μόνος που έχει βγει το πιο ανοιχτά, ένα τσίκ πιο ανοιχτά από ναι. τους άλλους. Σίγουρα το ίδιο ισχύει, φαντάζομαι, το ίδιο ισχύει και για τις παρατάξεις, τις πιο χαμηλές σε ποσοστά, όπου είναι πολύ συγκεκριμένες. Δηλαδή δεν μπορεί ας πούμε, η στροφή να μην κατέβει ή πολύ ανάποδα, δηλαδή είναι κάποιες παρατάξεις οι οποίες θα κατέβουν σίγουρα. Αυτό εννοείται, αλλά οπότε, δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή ποιος θα είναι επικεφαλής. Δεν έχει σημασία σε νομίζω. Σε κάθε μία από αυτές τις διαφωνώ. Ναι. Γιατί νομίζω έχει θεμελιώδη διαφορά το ποιος θα κατέβει επικεφαλής στροφής. Ναι. Ποιος θα κατέβει επικεφαλής της πόλη ανάποδα. Ποιος θα κατέβει επικεφαλής του ΚΚΕ. Ναι, σίγουρα μετράει. Απλά θέλω να πω ότι είναι δεδομένη συμμετοχή. Καταλάβεις, αυτό εννοώ εγώ. Ότι είναι δεδομένη συμμετοχή ότι έχεις μία παράταξη, δύο, τρεις, τέσσερις, οι οποίες είναι σίγουρα ότι θα κατεβούν τέσσερις παρατάξεις. Άρα έχεις τέσσερις διαφορετικούς υποψήφιους δημάρχους ήδη. Θεωρητικά ναι. Αλλά αν ασχέτα με το ποιος θα είναι. Αν αναλογιστούμε ότι το σύστημα έχει αλλάξει για ακόμα μία φορά και ότι είναι πιο δύσκολο οι μικρές εντός εισαγωγικών δυνάμεις της πόλης το προσεχές έτος να εκπροσωπηθούν στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σωστό. Γιατί θα χρειαστεί ένα μεγαλύτερο ποσοστό από ό,τι συνήθως. Πολύ σωστό. Ακόμα και σε αυτόν τον τομέα θα μπορούσε να γίνει κάποιο είδους ζύμωση. Ακόμα και σε αυτόν τον τομέα, δηλαδή, θα μπορούσε να υπάρχει κάποια σύμπραξη, θεωρητικά, ναι. των μικρών, εντός εισαγωγικών, ξαναλέω, πολιτικών παρατάξεων. Γι' αυτό δεν θέλω να πούμε ότι είναι ένα, δύο, τρία, τέσσερα ακόμα. Συμφωνώ σε αυτό που λες, αλλά επίσης να θυμίσω εδώ, να τονίσω, ότι η ιστορία έχει δείξει
ότι είναι δύσκολο αυτές οι παρατάξεις να συνεργαστούν. Είναι πολύ δύσκολο. Είναι εξαιρετικά απίθανο. Δεν αντιλέγω σε καμία περίπτωση. Οπότε εγώ πάω τώρα με τις πιθανότητες. Οι πιθανότητες δίνουν βάσει προϊστορίας, βάσει στατιστικών, βάσει όπως θέλεις πες το, οι πιθανότητες δίνουν ότι θα είναι ξεχωριστές, θα κατεβούν. Η αλήθεια είναι πως ναι. Οπότε εγώ εκεί ξεκινάω, ας πούμε, και λέω ότι έχεις 4 ήδη υποψήφιους δημάρχους. Και μετά, τώρα περνάμε στο πιο gossip ναι. της υπόθεσης, που είναι ποιος ή ποιοι, έτσι όπως είναι, νομίζω ξεκάθαρο, αυτό είναι ξεκάθαρο ότι θα είναι ποιοι. Ναι. Αλλά ακόμα και αυτό δεν μπορούμε να το πούμε με σιγουριά. Όχι, ισχύει. Ισχύει, γιατί μπροστά στην καρέκλα, εδώ έχουμε απέναντι 1-2, μπροστά στις καρέκλες είναι δύσκολο να μπουν οι διαφορετικές αξίες, οι διαφορετικές πολιτικές, οι διαφορετικές φιλοσοφίες. Τουλάχιστον οι δικές τους, ναι. Όχι όλων, έτσι, προς Θεού, οι δικές τους, των ανθρώπων που είναι ήδη, ξέρω εγώ, 20 χρόνια εκεί πέρα στην καρεκλίτσα, είναι δύσκολο να τη θυσιάσουν για διαφορετικές πολιτικές αξίες. Οπότε έχεις δίκιο σε αυτό ότι μπορεί να έχουμε κάποια έκπληξη και να μην είναι ποιοι, αλλά θεωρώ ότι σίγουρα από την σύμπραξη που διοικεί το Δήμο, θεωρώ ότι θα δούμε, αν όχι 3, 2 υποψήφιους δημάρχους σίγουρα. Για να μιλάμε και με ονόματα. Ό,τι θες εγώ. Θεωρητικά τα 3 φαβορί από την Δημοτική Αρχή αυτή τη στιγμή που θέλουν, καθώς φαίνεται, να κατέβουν για δήμαρχοι είναι η Κλέρη Δελιγιάννη, ο Γιώργος ο Κρικρής και ο Στάθης ο Κούπας. Ναι. Είναι 3 ονόματα τα οποία έχουν εκφράσει μία θέληση για να κατέβουν. Ναι, υπάρχει η διάθεση αυτή, ναι. Και εδώ να τονίσω κάτι, παρένθεση, ότι οι δύο κύριοι δεν έχουν κάποιο πόστο στη σημερινή διοίκηση. Αυτή τη στιγμή, έτσι. Ο Στάθης ο Κούμπας δεν έχει. Δεν έχουν κανένας. Μπορεί να συμμετέχουν σε κάποιες επιτροπές, αλλά δεν έχουν. Έχουν χάσει τις αντιδημαρχίες τους. Δεν συμμετέχουν στη διοίκηση του Δήμου. Οι δύο από τους 3. Ναι, ως πρωταγωνιστές. Εντάξει, ναι, δεν μπορεί. Είναι τόσα χρόνια. Οι άνθρωποι προφανώς συμμετέχουν σε ένα βαθμό. Θέλω να σου πω. Και ο Γιώργος ο Κρικρής είναι εντεταλμένος σύμβουλος καθαριότητας. Δεν αποσπάθηκε εντελώς από την καθαριότητα. Εντάξει, ναι, ωραία. Ο Στάθης ο Κούπας έφυγε από αντιδήμαρχο οικονομικών, αλλά δεν είμαι σίγουρος να πω σε νομίζω τι θέση βρίσκεται. Κάπου πρέπει να και σε ποιο συμβούλιο, ποιο νομικού προσώπου. Ναι. Προσωπεί το Δήμο. Ναι. Και έχουμε βέβαια και διάφορες περίεργες δηλώσεις διάφορων, ας πούμε, συμβούλων, οι οποίοι δείχνουν κάτι διαθέσεις, ας πούμε, κινητοποίησης. Κατά τη γνώμη μου δεν βρίσκω κάποια βάσιμη αξία πολιτική, να το πω, που να διεκδικεί στη θέση του Δημάρχου. Αλλά okay, αυτό είναι στον καθένα. Έτσι. Ο καθένας τι βλέπει, τι θέλει και ανάλογα κινείται. Δεν ξέρω. Εγώ από όλα αυτά κρατάω το γεγονός πως νέοι άνθρωποι, όχι μόνο στην ηλικία, αλλά και στο μυαλό, για όσους γνωρίζω, εγώ κρατάω το θετικό ότι αυτοί οι άνθρωποι που μπήκανε δεν θέλουν να βγουν, θέλουν να προσπαθήσουν να βοηθήσουν. Να, με όποιον τρόπο μπορούν. Εγώ κρατάω το θετικό από κάτι τέτοιες διαθέσεις, να το πω. Θα συμφωνήσω. Η μοναδική μου ένσταση είναι ότι όταν έχεις, ρε παιδί μου, μια τύχη, εγώ θα το πω. Είσαι λίγο τυχερός. Ναι. Και έχεις, ξέρω εγώ, 1-2 φίλους. Και μπορούν αυτοί να σε βοηθήσουν. Σου έχουν δώσει, ας πούμε, σταυρούς. Έχεις εκλεγεί. Μετά έχεις πάρει και θέση. Έχεις πάρει θέση, ρε παιδί μου. Έχεις πάρει θέση στη διοίκηση. Και εκεί τα βρίσκεις σκούρα και δεν μπορείς να κάνεις τίποτα.
όταν δηλαδή τα έχεις όλα τα εδώ απλωμένα και σου λέει αγόρι μου, όλα πάρτα και δεν κάνεις κάτι, μετά εγώ πώς μπορώ να θεωρήσω ότι κάποιος, ας πούμε, αντίστοιχα είναι άξιος να κάνει κάτι άλλο. Κοίτα, δεν ή είναι να κάνει κάτι ακόμα καλύτερο. Σίγουρα δεν είναι. Εγώ λέω με τα δεδομένα που μπορεί να γνωρίζουμε εμείς. Ή με, με τον τρόπο σκέψης που έχει ο καθένας. Δηλαδή, εσύ θεωρείς ότι αν σου λέγανε έλα εδώ, πόσους ευρούς θέλει αγόρι μου για να βγεις, θα σου δώσω εγώ 600, 700, 800. Λέω εγώ ότι στην τύχη ένα νούμερο, έτσι. Ωραία. Και μετά από κάνα χρόνο θα σε κάνω και αντιδήμαρχο. Και κάνεις μια τρύπα στο νερό εσύ, ας πούμε, σαν αντιδήμαρχος. Και μετά πεις, εντάξει παιδιά, φεύγω. Bye bye, τσίου. Γεια σας. Δεν μ' αρέσει, δεν μπορώ. Μετά τι θα μου ζητήσεις. Πώς θα σε στηρίξω δηλαδή μετά. Κοίτα να δεις. Θέλω να πω, δεν μου έχεις, ενώ είχες όλα τα εχέγγυα και τα προσόντα και τη δύναμη και την άνεση να κάνεις κάτι και δεν το έκανες, τώρα τι να κάνω εγώ, τι να βοηθήσω. Σίγουρα θα βρήκες εμπόδια. Σίγουρα θα σου βάλανε τρικλοποδιές. Σίγουρα θα σε μαχαιρώσανε επισόπλατα. Δεν ξέρω πώς θέλεις πες τα, γιατί στην πολιτική, ειδικά στην Ελλάδα, τα εντάξει. Δεν είναι κάτι, δεν είναι μόνο gossip. Ισχύει, απλά τα αφήνουμε όλα στο gossip για να τα περνάμε έτσι στο ντούκου. Αλλά και πάλι, άμα δεν έχεις τη δύναμη να τα απεξέλθεις, πώς θα συνεχίσεις. Καλύτερα, άστο, δεν ξέρω εγώ τι άπω. Κοίτα να δεις, ακόμα και σε αυτό. Πολλά από αυτά που είπες είναι αλήθειες σχεδόν όλα. Ναι. Εφόσον δύο άνθρωποι οι οποίοι έχουν βοηθηθεί μεταξύ τους, αλλά εν τέλει δεν έχουν καταφέρει να τα βρούνε, δεν βρίσκω αρνητικό και οι δύο, αν όχι ο ένας, και ακόμα και οι δύο να αλλάξουν σελίδα. Μπορεί και να τα βρούνε, δεν είναι, ξέρεις, να μην έχουν θέμα μεταξύ τους. Ξέρεις, ο ένας μπορεί να βρέθηκε σε ένα διέξοδο. Ναι, συμφωνώ. Μπορεί να μην μπορέσει να πολλά. Γίνει κάποια πράγματα λόγω συγκεκριμένων συγκυριών. Συμφωνώ. Δεν θεωρώ ότι πρέπει να αποθαρρυνθούν αυτοί οι άνθρωποι. Όχι, δεν πρέπει να αποθαρρυνθούν. Πρέπει να μάθουν πρώτα. Εκείνε, σου λέω, ξαναλέω, είναι στα συμπορία κάποιο να είναι ο καλύτερο και να έχει δίκιο σε αυτά που πιστεύει, να τα σκέφτεται σωστά. Αλλά επειδή έχει αποδειχτεί ότι δεν κατάφερε να κάνει κάτι, γιατί ίσω να μην το ξέρει ακόμα, να μην το έχει μάθει. Αν λοιπόν δεν έχει φέρει αποτέλεσμα, δεν έχει καταφέρει να κάνει κάτι, καλό είναι να μάθει, να κάνει προπόνηση, να παίξει μπάλα. Και μετά να πας να γίνεις αρχηγός της ομάδας. Γνώμη μου. Πάμε στο επόμενο. Πάμε, επειδή μας πιέζει και ο χρόνος, ναι, σε ένα θέμα το οποίο οφείλουμε να αναδείξουμε. Είχαμε σκοπό να αναφέρουμε και πολλά από τα πρόσφατα πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα που έχει φέρει σε όλα τα αθλήματα ο Πανιώνιος. Αλλά λόγω του χρόνου μας παίζει δεν θα προλάβουμε. Πάμε να σταθούμε στο σημαντικό γεγονός, στην κατάσταση που επικρατεί μεταξύ του ιστορικότερου σωματείου της χώρας. Ναι, πραγματικά. Και του Δήμου Νέας Μύρνης. Εντάξει, ο Δήμος το έχει δείξει εδώ και χρόνια. Ότι απλά έχει κάποια στελέχη που πουλάνε ότι είναι πανιόνιοι, ας πούμε, για να έχουν δεξαμενές σταυρών. Έτσι να το πούμε τώρα απλά. Είναι μια ανάλυση αυτή, είναι πολύ απλή. Δεν είναι κάποια θεωρία συνωμοσίας. Το κάνουν για αυτόν τον λόγο. Κατά τα άλλα όμως, όταν έρχεται στο διατάφτα και στην πράξη, τον αφήνουμε λίγο τον πανιόνιο, τον ξεχνάμε, τον παρατάμε. Και του βάζουμε και τρικλοποδιά. Γιατί εγώ αυτό που έγινε, ας πούμε, με το κλειστό αρτάκι στη στιγμή που είχε γίνει, δεν μπορώ να το θεωρήσω ως κάτι άλλο. Δηλαδή, δεν ξέρω. Ή κάποιος είναι τόσο χαζός, που απλά γκρέμισε το γήπεδο, ας πούμε, και γκρέμισε και ένα σωρό πράγματα. Ή κάποιος είναι τόσο πολιτικός, πολιτικά θα το πω, προδότης, ας πούμε. Το θέμα είναι ότι όλοι αυτοί θα ξαναπάνε στον Πανιόνιο. Θα ξαναυποσχεθούν πράγματα. Θα ξαναμαζέψουν δεξαμενές σταυρών μόνο και μόνο για αυτόν τον λόγο. Ο Πανιόνιος αυτή τη στιγμή έχει πολλά προβλήματα. Παρά τα προβλήματα παλεύει.
Έτσι, ειδικά και στο μπάσκετ, ξαναζωντάνεψε ο Πανιώνιος και παλεύει πολύ δυνατά. Παρένθεση, γιατί αυτό πρέπει να το αναφέρουμε. Ναι. Την Τετάρτη, 6 ώρα, στο κλειστό Βαρύκας, έχει αγώνα κυπέλου με τη Μεγαρίδα. Είναι σε αρκετά προχωρημένο στάδιο στο κύπελο Ελλάδος. Αυτή τη στιγμή είμαστε στη φάση των 32, αν δεν κάνω λάθος. Έχουμε περάσει πολύ ήδη καλά. Δύο γύρους. Μια χαρά. Εφόσον κερδίσουμε τη Μεγαρίδα, ο επόμενος γύρος είναι με τον Αμίντα, τον οποίο σε φιλικό στην αρχή της χρονιάς είχαμε κερδίσει με 35 πόντους. Και είναι σε εξαιρετική φάση. Ναι, έχει το momentum, είναι, πάει καλά. Βέβαια, από την άλλη, έτσι, για να κάνω και το δικηγόρο του διαβολού, υπάρχουν και κάποιοι που λένε ότι εμείς τον αγαπούσαμε τον Πανιόνιο, εμείς τον βοηθούσαμε τον Πανιόνιο. Αυτοί είναι οι κακοί που είναι τώρα, τα τελευταία 8-9 χρόνια, όλοι οι άλλοι πριν τον αγαπούσαμε τον Πανιόνιο. Αλλά εδώ έρχονται και κάποιες φωνές από τον Πανιόνιο και λένε «Καθίστε ρε παιδιά, αν κάποιοι άλλοι δεν ήσαν το, ο Πανιόνιος ειδικά στο ποδόσφαιρο, δεν θα είχε καταστραφεί έτσι. Δεν θα είχε δημιουργήσει όλη αυτή τη φούσκα την ψεύτικη και να σκάσει μετά, να σκάσει πατάτα κάποια χρόνια μετά». Οπότε γενικότερα, αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι είναι πολύ κακή η σχέση, είναι τοξική η σχέση και η εμπλοκή που έχει ο Δήμος Νέας Σμύρνης σαν Δήμος και τα στελέχη όλα αυτά που όλοι αυτοί που είναι γύρω από αυτό το πράγμα που έχει φτιαχτεί ο Δήμος, έτσι κάτι παράσιτα και διάφοροι όλοι αυτοί τέλος πάντων. Είναι πάρα πολύ τοξικό αυτό που έχει γίνει και σίγουρα συνέβαλε και αυτό. Αυτή η σχέση στο να καταστραφεί ο Πανιόνιος σε πολλά επίπεδα. Δεν θα σταθώ στο παρελθόν, εγώ. Όλα έχουν μια συνέχεια. Σήμερα. Ναι. Σήμερα, δυστυχώς, αυτή η κακή σχέση δημιουργείται εξ ολοκλήρου εξαιτίας του Δήμου. Με τα λύπη το λέω αυτό. Ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Ο Πανιόνιος έχει κάνει και κάνει ακόμα απέλπιδες προσπάθειες να συνεργαστεί, να βρει κάποια πατήματα προκειμένου να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά, να διευκολυνθεί σε πολλά θέματα, αλλά πάντα βρίσκει τείχους. Πάρε το πιο απλό παράδειγμα απ' όλα. Στο Historic Run. Ναι. Τα παιδιά που τερματίσαν πρώτες στις κατηγορίες, οι περισσότεροι είναι αθλητές του Πανιωνίου. Τρέξαν με ρούχα του Πανιωνίου. Δεν βγήκε κανένας Δήμος, δεν βγήκε κανένας να πει μπράβο, ευχαριστούμε τον Πανιόνιο που ενίσχυσε τη δράση μας. Να αναγνωρίσει τον Πανιόνιο, να τον κάνει, να το συνδιοργανώσει με τον Πανιόνιο. Εντάξει, του είχε γράψει βιβλίο πριν κάτι χρόνια. Τι θέλεις τώρα κι άλλα. Πολλά ζητάς. Η απαξίωση είναι συνεχής. Και κανένα θέμα που περνάει μέσω Δήμου δεν ολοκληρώνεται. Τα τελευταία δεν μπορώ να θυμηθώ πόσα χρόνια. Εδώ οι άνθρωποι δεν είχαν ευαισθησία στα θέματα αμαία και αθλητισμού. Λες να έχουν ευαισθησία σε ένα σωματείο. Εντάξει. Τέλος πάντων, δεν θέλω να πω περισσότερα. Όχι. Ο καθένας έχει τις ευθύνες του σε ένα βαθμό. Κάποιοι λίγο, κάποιοι πάρα πολύ. Όπως ειδικά τα τελευταία χρόνια, εγκληματικές οι ευθύνες απέναντι στον Πανιόνιο. Αυτό που μένει να δούμε είναι αν θα πάρουν και την αντίστοιχη, την ανάλογη τιμωρία ο καθένας για το που φταίει. Κοίτα, εγώ θα σταθώ ότι είναι τρομερό θράσος ορισμένων ανθρώπων να έχουν κάνει όσα έχουν κάνει στον Πανιόνιο και όσα δεν έχουν κάνει και να συνεχίζουν να εμφανίζονται στα γήπεδά του. Εντάξει. Είναι θέμα χρόνου. Ναι, και το πρώτο δείγμα το είδαμε. Ναι. Όλοι αυτοί να πάρουν πόδι από τα γήπεδα και από ό,τι σχετίζεται με τον Πανιόνιο. Καλό θα είναι, μην πας και καθαρίσει λίγο η ατμόσφαιρα, ο αέρας. Τέλος πάντων, αυτά για σήμερα. Ειδικά στο συγκεκριμένο θέμα έχουμε να πούμε πάρα πολλά. Ναι.
βαριά. Αλλά θα επιλέξουμε να μην το κάνουμε τουλάχιστον σήμερα. Έτσι, έτσι. Και κάπως έτσι κλείνει ακόμα ένα κάντο πράξη με το χρόνο τον Τάγιο. Και τον Γιώργο Βαλασκατζή. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ σε όλους.